Καλησπέρα σας, αξιότιμοι καλεσμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα ήθελα όντως να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Αποτελεί τιμή για εμάς και δείγμα ότι το επιμελητήριο, τελικά ο θεσμός του επιμελητήριου, ενώνει δυνάμεις. Θα ήθελα να πω ότι στον χώρο που βρισκόμαστε σήμερα δεν είναι τυχαίο. Θέλουμε ουσιαστικά να δείξουμε ένα μικρό φόρο τιμής στους ανθρώπους, το προσωπικό, τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής, όχι το προσωπικό, τους ανθρώπους, τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής, γιατί χωρίς αυτούς, γιατί είμαστε εδώ στο εργατοπαλληλικό κέντρο Φθιώτιδας, χωρίς αυτούς τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, κύριε, η επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει. Σεβόμενοι λοιπόν τα δικαιώματά τους και την προσφορά τους, τους ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Κάνει νόημα ο Κουτσούκος να φτιαχτώ. Τι έχω, Κουτσούκο, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα για να δρομολογήσουμε μια κοινή πορεία, θυμώντας και αξιοποιώντας τον επιμελητηριακό θεσμό, που τα τελευταία 7 χρόνια έχει περιορίσει το ρόλο του σε ένα γραφειοτικό μηχανισμό με πελατειακές σχέσεις. Είμαστε εδώ για να αφήσουμε πίσω όσα πλήγωσαν την οικονομία του τόπου μας, παραμερίζοντάς την από τις σημαντικές ευκαιρίες που πέρασαν μπροστά μας, αλλά δυστυχώς δεν στάθηκαν. Είμαστε εδώ για να σας καλέσουμε όλους και όλες να πλαισιώσετε τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί την αναπτυξιακή πορεία που έχει ανάγκη ο τόπος μας με καθοδηγητή το επιμελητήριο. Είμαστε εδώ για να δώσουμε το στίγμα μας. Γιατί, με ποιους, πώς και με τι μέσα σκοπεύουμε να πορευτούμε. Στο γιατί, λοιπόν, που πολλές φορές με ρωτάνε, πώς και ασχοληθήκαμε και ενεργοποιηθήκαμε τόσοι επαγγελματίες από την αρχή, έχουμε να απαντήσουμε το εξής, ότι απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που η επιχειρηματική κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει, ειδικά στη Φθιώτιδα, το επιμελητήριό της, το σπίτι όλων των επαγγελματιών, έχει χάσει την εμπιστοσύνη μας. Κρατικοδίαιτο, γραφειοκρατικό και εν τέλει αναποτελεσματικό. Μακριά από τις πραγματικές μας ανάγκες. Υπάρχει για να υπάρχει και πράττει μόνο τόσα όσα προκειμένου να δικαιολογήσουν ορισμένοι άνθρωποι την εμπλοκή τους. Απέναντι στα μεγάλα, τα σοβαρά ζητήματα, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, την προετοιμασία μας για το μέλλον, τη διεκδίκηση, τις συγκεκριμένες προτάσεις, ούτε λόγος. Εμείς έχουμε όραμα για τον τόπο μας. Και αυτό το όραμα θέλουμε να το υλοποιήσουμε με συγκεκριμένους στόχους και με την καλύτερη ομάδα, εδώ πρέπει να χειροκροτήσετε κύριε, την καλύτερη ομάδα ενεργών επαγγελματιών από όλους τους κλάδους και από όλη τη Φθιώτιδα, όπου η διαφορά είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι αύριο το πρωί, και αυτό να το θυμάστε. Όλοι αύριο το πρωί, γιατί από έναν άνθρωπο δεν γίνεται διαφορά. Πρέπει να είμαστε όλοι και ενωμένοι, όντας ανεξάρτητοι, όντας επιτυχημένοι ο καθένας σε αυτό που κάνει, δυναμική και διεκδικητική, φρέσκη και με όρεξη, με γνώσεις και εμπειρία. Ερχόμαστε και θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα μια και καλή. Στο πώς, με συγκεκριμένο πλάνο, γιατί εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε όπως στις επιχειρήσεις μας, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Ρέτζιος πριν και ο κύριος Κουιμτζής. Με συγκεκριμένο πλάνο και με στόχους, με στρατηγική λογοδοσίας και επανελέγχου κάθε βήματος, με συνεχή ανατροφοδότηση του πλάνου από τις δικές σας πραγματικές ανάγκες. Δεν έχει νόημα να γίνονται δράσεις για να γίνουν, αν δεν ακουμπάνε την ουσία και τα μέλη τους. Δίνοντας λόγο σε εσάς, εκμεταλλευόμενοι τη συλλογικότητα, στοχεύοντας εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Με τι μέσα, τώρα θα το καταφέρουμε όλα αυτά.
Και αυτά είναι ενδεικτικά που αναφέρουμε εδώ πέρα. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλά δουλεμένο, ένα πολύ καλό δουλεμένο πλάνο ενεργειών και πρόγραμμα. Το οποίο ο κάθε ένα που θα σας αναπτύξω ως τρόπους, ως στόχους, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από την ομάδα μας από πίσω. Για το πώς ουσιαστικά θα υλοποιηθεί. Αξιοποίηση διαθέσιμων ευρωπαϊκών αλλά και περιφερειακών κονδυλίων. Κάποιος θα πει, μα και σήμερα γίνεται αυτό. Όχι, δεν γίνεται. Είμαστε τελευταίοι σε οποιασδήποτε κατάταξη κοιτάξει κανείς απορρόφησης κονδυλίων των ΕΣΠΑ. Σαφέστατα, μοιράζουν λεφτά εκεί έξω και εμείς κρατάμε ομπρέλα. Αυτό γίνεται επί της ουσίας. Πρέπει να το δούμε όλα από την αρχή. Διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις αγοράς εργασίας. Οι επιχειρήσεις λένε αναζητούμε προσωπικό, ο κόσμος εκεί έξω λέει δεν βρίσκουμε δουλειά. Μπορούμε να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια. Δημιουργία σχολής για τεχνικά επαγγέλματα. Το έχουν πει πολλοί αυτό το θέμα. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε ένα σωρό προκλήσεις. Πολλά επαγγέλματα σήμερα. Ακούγουμε καλά. Πολλά επαγγέλματα σήμερα θα έρθουν και θα έρθουν αντιμέτωποι μάλλον με την νέα τεχνολογία. Αλλά τα τεχνικά επαγγέλματα, με αυτά, μήπως πρέπει να μιλήσουμε στα νέα παιδιά και στις επόμενες γενιές για τεχνικά επαγγέλματα, κύριοι. Εμείς λοιπόν έχουμε στο πρόγραμμά μας σκοπό να υλοποιήσουμε με τη βοήθεια της πολιτείας, αλλά όχι μόνο, και με τις επιχειρήσεις και να αντιγράψουμε μοντέλα επιτυχημένα, όπως αυτό που κάνει η ΕΖΑ εδώ που είναι στην περιοχή μας, η εταιρεία που βγάζει βινοποιούς, να κοιτάξουμε σε συνεργασία με τους επαγγελματίες, να βγάζουμε ανθρώπους που πραγματικά χρειάζεται η αγορά, στα τεχνικά επαγγέλματα. Άλλωστε, και εμένα ο πατέρας μου τέτοια τεχνική σχολή έχει βγάλει, τη σχολή Παναγιωτόπουλου, που νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό στη Λαμία έχουν βγάλει τεχνική σχολή Παναγιωτόπουλου. Έτσι. Δεν έχει βγάλει λίγα στελέχη. Όχι, γιατί κάποιοι μας κατηγορούν για ελίτ εμείς. Είμαστε ελίτ. Λοιπόν, τι έλεγα. Ερχόμαστε λοιπόν και τους υπόλοιπους στόχους. Διασύνδεση με την αγορά εργασίας, τεχνική σχολή, ενημέρωση στους νέους για μελλοντικά επαγγέλματα και νεανική επιχειρηματικότητα. Αυτό ουσιαστικά είναι το τι έρχεται, ουσιαστικά είναι να μιλήσουμε για το μέλλον, να μιλήσουμε στις νέες γενιές, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για το σήμερα, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε να προβλέψουμε τουλάχιστον στο μέλλον να μην είναι η ίδια η κατάσταση. Άρα, αν μιλήσουμε στα νέα παιδιά σήμερα για την επιχειρηματικότητα, προφανώς, κατά πάσα πιθανότητα μάλλον, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο στο μέλλον. Παρεμβάσεις στην πολιτεία για τις μεγάλες προκλήσεις και τα έργα που αφορούν κλιματική κρίση, ενεργειακό πρόβλημα, ίδρυυση. Αν πάμε πίσω και δούμε ότι έχουμε πληγεί, και εδώ οι κύριοι από την περιφέρεια το ξέρουν πολύ καλύτερα, έχουν αποζημιώσει ένα σωρό επιχειρήσεις και τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε λόγω της κλιματικής κρίσης, είναι θέματα που αφορούν βαθιά την επιχειρηματικότητα. Το ενεργειακό και τι έχουμε κάνει γι' αυτό, η ίδρυυση που είναι το νέο πρόβλημα. Γι' αυτά τα ουσιαστικά και τα μεγάλα, θέλω πραγματικά να μου πει κανείς αν έχει ακούσει ποτέ τοποθέτηση από το επιμελητήριο. Ειλικρινά. Ενημέρωση των μελών με έρευνες και στοιχεία από φορείς. Καλούμαστε όλοι εκεί έξω και καλά εγώ είμαι τυχερός που έχω έναν όμιλο μεγάλο από πίσω και εργοστάσια και με ενημερώνουν συνεχώς για τα trends, για το ποιες είναι οι συνθήκες που θα χρειαστεί να προσαρμοστώ το επόμενο διάστημα. Οι επιχειρηματίες εκεί έξω, οι επαγγελματίες με τα μικρά καταστήματα, ειλικρινά έχουν κάποιον να τους ενημερώσει για τα δεδομένα αυτά, για τις συνήθειες, τις αγοραστικές, τις καταναλωτικές, πόσα αγορές γίνονται μέσα από το διαδίκτυο, πόσες γίνονται από φυσικά καταστήματα. Έχει μιλήσει ποτέ κανείς για αυτή την ουσία σε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο ρόλος διαφορετικά του επιμελητηρίου, αν δεν είναι αυτός? Γιατί το πληρώνει ο επαγγελματίας? Μα γι' αυτό έχουν γυρίσει την πλάτη τους, κύριοι. Γιατί πληρώνουν κάτι και που δεν βρίσκουν μόνο φωτογραφίες και φιέστες. Όλα αυτά επίσης θέλουμε να τα δούμε και να μπορέσουμε να δώσουμε λόγο σε εσάς μέσα από τη διοργάνωση ενός ετήσιου επιμελητηριακού συνεδρίου. Εμείς δεν θέλουμε να κόβουμε πίτες και να τρώμε και να πίνουμε δωρεάν. Δεν έχει νόημα αυτό για μας. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για τις δουλειές μας. Άρα, αν κάνουμε ένα επιμελητηριακό συνέδριο, εδώ που είναι και ο Δήμος, που είναι και η Περιφέρεια και οι Δήμαρχοι και οι βουλευτές μας όλοι και όλοι οι φορείς και ο ιδιωτικός τομέας, και καθίσουμε κάτω και συζητήσουμε για όλα τα θέματα, και ποιος μπορεί να το προκαλέσει αυτό? Ορίστε, ποιος μπορεί να το προκαλέσει.
το επιμελητήριο μπορεί να το προκαλέσει. Ευχαριστώ. Με σκοπό ποιο όμως, να παράξουμε αποτέλεσμα, να φτιάξουμε ομάδες εργασίας, να θέσουμε στόχους, να δούμε τις προτεραιότητες. Οι φορείς όπως ο Δήμος και η Περιφέρεια χρειάζονται συμπαραστάτες στην οποιαδήποτε προσπάθεια. Δεν γίνεται για όλα τα προβλήματα να καλούμε ότι φταίει και να πιστεύουμε ότι φταίει ο Δήμος ή οποιοδήποτε άλλος. Πρέπει να έχουμε ενεργούς πολίτες, φορείς οι οποίες να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και συμπαραστάτες στην προσπάθειά τους. Δράσεις πρωτοβουλίας τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνείς αγορές. Διοργάνωση B2B εμπορικών συναντήσεων στη Φθιώτιδα. Εμάς ο σκοπός μας είναι να φέρουμε κόσμο εδώ. Να φέρουμε κόσμο, να μιλήσουν και να δουν τα τοπικά μας προϊόντα. Είναι ο κύριος Γκανής εδώ που τον βλέπω και τον ευχαριστώ πολύ που παράγει τα εξαιρετικά κρασιά. Σκοπός μας και όχι μόνο. Και έχουμε, αν θυμάμαι καλά, 23 μου είχες πει, είναι οποία Βαγιο, σε όλη την Φθιώτιδα. Απίστευτο το πρώτο γίνει τομέα. Λάδι, ελιά, έχουμε ένα σωρό πράγματα. Τα οποία τι οφείλουμε να κάνουμε. Να δουλέψουμε για αυτούς τους ανθρώπους και να φέρουμε κόσμο εδώ. Ο κόσμος που θα έρθει θα δει την τόπο μας, θα δει τη φιλοξενία μας, θα μας γνωρίσει. Θα γνωρίσει τις αξίες μας. Αυτά που έλεγε πριν, που έλεγαν πριν οι αγαπητοί συνομιλητές. Δράσεις και ενίσχυση θεματικού τουρισμού. Θεματικός τουρισμός, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Αθλητικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, κυνηγητικός τουρισμός. Λοιπόν, εμείς σε αυτό έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ. Εγώ προσωπικά έχω συμβάλει με όλες μου τις δυνάμεις, τουλάχιστον στο κομμάτι που μου αναλογεί, που είναι στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Για να μπορούμε να έχουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με το Δήμο και με τους βουλευτές μας και τους υπουργούς μας, να έχουμε το Ακρόπολη στην Λαμία, με έδρα τη Λαμία. Δεν είναι μικρό, αλλά θέλουμε και άλλες τέτοιες δράσεις θεματικού τουρισμού. Και γενικότερα ο αθλητισμός. Τώρα, γιατί όχι οι άλλοι που βάλαμε μια μικρή παράγραφο, παρόλο που σας είπα δεν είναι προσωπικό το ζήτημα σχετικά με τους υπόλοιπους αντιπάλους, το λέω συνέχεια, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, ίσα-ίσα δεν πρέπει στη λίβδη να προσβάλλουμε ή να μιλάμε για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του επιμελητηρίου και μόνο. Έτσι. Άρα, να είμαστε συγκεκριμένοι και αύριο το πρωί να ξεκάθαροι με τους συνυποψηφίους μας. Οι μεχριχτές όμως συνειδηπόροι δεν κάνουν κάτι άλλο από το να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος θέλει λιγότερο για την αποσυνδρόμηση. Προσπαθούν με τη λογική του μη χείρων βέλτιστον ότι η μόνη αλλαγή που επιδιώκουν είναι η αναλλαγή στις καρέκλες εξουσίας. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε εμείς. Εμείς, ως επαγγελματίες, και αυτή είναι η πραγματική, η ουσιαστική διαφορά μας, είμαστε επαγγελματίες της πρώτης γραμμής. Βιώνουμε την καθημερινότητα και αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την αγωνία του καθένα από εσάς, κάθε επαγγελματία, να επιβιώσει. Συμμεριζόμαστε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης σε επίπεδο ρευστότητας και πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες εξωστρέφειας μέσω συνεργειών και συνεργασιών με παρεμφερείς επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρέχουμε εγγύηση συνεργασίας με καθέναν χωριστά, χωρίς αποκλεισμούς και γραφειοκρατικές συμπεριφορές και αγγυλώσεις. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ αυτά που είχα στο μυαλό μου να αναπτύξω, προσπάθησα να τα βάλω σε μια γρήγορη ομιλία, σε μια παρουσίαση, όπως θα έκανα και στη δουλειά μου, όπως πολύ σωστά ανέφερε πριν και ο κύριος Ρέτζιος, συνεργάτης μου. Όπως το έκανα λοιπόν και στη δουλειά μου για να μπορούσα να μεταδώσω αυτό που έχω, ελπίζω να το κατάφερα τουλάχιστον σε ένα μέρος με αυτή την παρουσίαση που σας έκανα. Όσα λοιπόν ακούσατε και διαβάσατε στις σύντομες διαφάνειες που σας παρουσιάσαμε σήμερα, είχαμε την ευκαιρία να εξελίξουμε σκέψεις, σχέδια, ιδέες και προτάσεις. Είναι το απόσταγμα της δυναμικής που έχουμε σκοπό με τη δική σας στήριξη να αναπτύξουμε την επόμενη κιόλας ημέρα από την ανάληψη των καθηκόντων μας. Δεν σκοπεύουμε να αναλωθούμε σε αντιπαραθέσεις. Ήμασταν και θα παραμείνουμε ανοιχτοί σε κάθε σκέψη και κάθε ιδέα που θα μας πάει ένα βήμα μπροστά. Δεν εθελοτυφλούμε μπροστά στο σωστό, από όπου και αν προέρχεται. Αλλά δεν σκοπεύουμε να εγκλωβιστούμε σε ατέρμονες και αδιέξοδες συζητήσεις με όσους θα εκλεγούν από τις άλλες παρατάξεις.
Έχω δεσμευτεί ότι θα κρατήσουμε τα σωστά, θα διορθώσουμε τα λάθη και θα καλύψουμε τις παραλήψεις. Άλλωστε, χρέος μας είναι το καλό και οφείλουμε να το κάνουμε καλύτερο, όχι να το μηδενίσουμε. Απόψε, με τη δυναμική σας παρουσία, δώσατε το μήνυμα της επόμενης μέρας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, θα το τιμήσουμε. Όλοι μαζί θα πορευτούμε αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που μπορεί να βοηθήσει κάποιους ή όλους μαζί. Γνώμονας η ενδυνάμωση της αγοράς, οι νέες ευκαιρίες, η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, η ανάδειξη του επιμελητηρίου ως πυλώνα στήριξης κάθε επιχειρηματία και επαγγελματία της περιοχής μας. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η υποχρέωσή μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας που σήμερα λαμβάνουμε απέναντί σας. Από σήμερα πάμε την επιχειρηματικότητα μπροστά. Σας ευχαριστώ. Μου έφερε χαρτάκι ο Φάνης από Παπαθανασίου. Έχει δίκιο όμως. Δεν έχω πει μια κουβέντα όντως όλη αυτή την ομιλία και πριν για την οικογένειά μου, για την γυναίκα μου τη Μαρία και τα παιδιά μου που είναι εδώ. Πού με ανέχονται. Που λείπω πολλές ώρες, που τώρα ειδικά προεκλογικά δεν τα βλέπω καθόλου. Λοιπόν, πραγματικά για να μπορεί να πετύχει κάποιος οτιδήποτε, αν δεν έχει στηρίγματα στο σπίτι του, να μην το προσπαθήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.